Και μένουν εκεί πολλά χρόνια. Λένε εις πολλά, λένε εις πολλά, εις πολλά, εις πολλά, εις πολλά. Άστον αυτόν εκεί πολλά χρόνια να παιδεύει και να τους παιδεύει κιόλας. Να σας πω, σήμερα πρώτον γιατί κάνουμε την αλλαγή της έδρας της Θείας Λειτουργίας. Κανονικά στο πρόγραμμα ήταν από εκεί. Αλλά, επειδή εδώ είχαμε τώρα καιρό να λειτουργήσουμε και θα είχαμε και καιρό αν ερχόμασταν την άλλη Κυριακή, γιατί την άλλη Κυριακή, και το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό, δεν θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στο βουνό πάνω. Και στο βουνό πάνω, από την πίσω ακριβώς πλευρά, πηγαίνει από τα Βασιλικά από εκεί, είναι το χωριό Περιστερά. Εκεί λοιπόν την άλλη Κυριακή ο Δεσπότης μας θα κάνει μία χειροτομία εις διάκονον, ό,τι πιο αγαπημένο και όμορφο έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι ο ψάλτης που έχει έρθει πολλές φορές εδώ να ψάλει και να μας βοηθήσει και να λαμβρύνει τα πανηγύρια μας και τις γιορτές μας και τις αγρυπνίες μας. Είναι ο Νίκος ο Τσεπίσης, τώρα από το ψάλτη στο Μητροπολιτικό Ναό του Μεσολογγίου, πριν ήταν στην Επανομή, και η Ελπίδα, η μέλουσα διακόνησα. Είναι παιδιά τα οποία αξίζει να μπουν στην Ιεροσύνη. Αξίζει. Αξίζει να φωνάξουμε όλοι μαζί άξιος και να είμαστε εκεί και να πάρουμε τη χάρη και την ευλογία της του μυστηρίου της ιεροσύνης, διότι λένε οι πατέρες ότι την ώρα λέει που ανοίγουν οι ουρανοί να κάνουν έναν καινούργιο παπά και ιδιαίτερα αν αυτός ο καινούργιος ο ιερέας έχει και χάρη και αγάπη και ευλογία, τότε πραγματικά ανοίγει την ώρα ό,τι ζητήσουμε λέει μας το δίνει ο Θεός, γιατί είναι σαν την ημέρα της Πεντηκοστής όπου κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα για να τελέσει έναν ιερέα. Θα είμαστε λοιπόν εκεί και μετά θα πάει κανονικά το πρόγραμμα απέναντι και θα αρχίσει μέχρι που θα ξαναβρεθούμε μαζί. Διάβασα προχθές ένα γεγονός για το τι είναι ο ιερέας. Το διάβασα γιατί και πού το διάβασα κιόλας, είχαν μια φωτοτυπία. Στον Άγιο Ραφαήλ, στο μοναστήρι, μέσα στο Ιερό Βήμα. Το είχαν εκεί πίσω τις εικόνες και λέει τι πρέπει να ξέρει ο παπάς. Και λέω κάτσε μωρή την περιέργεια, τι ωραία πράγματα θα λέει αυτό το κείμενο. Ντράπηκα λίγο και φοβήθηκα πολύ ποια είναι η ευθύνη του ιερέα και πόσο πολύ ο παπάς λέει είναι πάνω και από τους αγγέλους. Υπήρχε, λέει, σε ένα χωριό ένας παππούλης, ο οποίος ο καημένος ήταν εντελώς αγράμματος. Ό,τι είχε προλάβει και είχε μάθει, κάποια όμως από αυτά δεν τα είχε μάθει. Δεν τα είχε προλάβει, δεν τα είχε καταλάβει. Κάθε μέρα όμως που λειτουργούσε μέσα στο ιερό, κατέβαινε ένας άγγελος και τον υπηρετούσε. Εκεί δίπλα του συνέχεια. Κάποιοι τον βλέπανε, κάποιοι δεν τον βλέπανε από τον κόσμο. Αυτός όμως ο παππούλης, τις μερίδες που λέμε τη μνημόνευση των Αγίων στη Θεία Κοινωνία, δεν ήξερε να την κάνει και δεν την έκανε. Ο άγγελος όμως δίπλα τον υπηρετούσε και δεν έλεγε τίποτα. Πέρασε ο καιρός, συνέχιζε ο παππούλης να το κάνει έτσι. Και έρχεται μια μέρα ο δεσπότης του. Του λέει, γιατί δεν έβαλες εδώ τις μερίδες των Αγίων. Δεν το ξέρω, δεσπότη. Τι λες, παιδί μου. Λάθος το κάνεις.
λάθος το κάνω, δεσπότη μου. Τι μου το είπε κανένας, ή το ξέρω ότι το κεφάλι δεν το έμαθε. Τελειώνω με αγάπη του τόπου, δεσπότης όμως. Και με ταπείνωση κι αυτός. Τελειώνει η λειτουργία, έρχεται η επόμενη λειτουργία. Πάλι ο άγγελος εκεί. Και με παράπονο του λέει ο παπάς, «Αγγελάκα μου, γιατί δεν μου το πες ότι ήταν λάθος?» Και τι το απαντάει ο άγγελος? «Εγώ δεν έχω καμιά τέτοια αρμοδιότητα να διορθώνω έναν ιερέα. Αυτό το έχει μόνο ο δεσπότης του, ο πνευματικός του και ο Θεός. Τώρα όμως, μπράβο, το κάνεις καλά». Και έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ευτολός, «Τι ντροπή για μας τους παπάνες. Αν περπατάς, λέει, στον δρόμο και συναντήσεις έναν βασιλιά, έναν άρχοντα και έναν παππούλι, τον παπά να χαιρετήσεις πρώτα και όχι τον άρχοντα. Και αν, λέει, συναντήσεις, ακούστε τώρα, ο Άγιος Κοσμάς του λέει, έναν άγγελο και έναν παπά, τον παπά να χαιρετήσεις πρώτα. Γιατί ο άγγελος δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο παπάς χαρίζει, δεν τα κάνει ο παπάς όμως. Κάνει το χέρι που χαρίζει στο Θεό για να ευλογεί το Άγιο Πνεύμα και με την ευλογία και την έγκριση του δεσπότη μας, ο κάθε παπάς. Δεν είμαι από μόνος μου εδώ. Δεν μπορώ να πάω παραδίπλα να χτίσω ένα ναό δικό μου και από αυτόν τον ναό εγώ να ευλογάω, να αγιάσω, να κάνω μυστήρια, να εξομολογάω. Όχι. Ο παπάς απλά ενώνει την ενορία του. Ενώνει τους πιστούς και τους κάνει όλους ένα στο όνομα του Θεού με την αγάπη, την ευλογία, την άδεια και τη σφραγίδα. Τη σφραγίδα του παπά. Αλλά τη σφραγίδα, συγγνώμη, του δεσπότη. Ο δεσπότης δίνει εδώ την άδεια και την ευλογία. Και έλεγε ένας δεσπότης, τι καλός που ήταν, του έδωσε και το όνομα του παιδιού μου, του δεύτερου, του Σεβαστιανού. Όταν πήγαινε στα χωριά και στις εκκλησίες, έλεγε, «Δώστε μου, μωρέ, ένα καλό παιδί, να τον κάνω καλό παπά, να πάρετε ευλογία και το χωριό και η οικογένεια. Πόσο μακαρίζω τους πνευματικούς μου που με βοήθησαν και μου φύτεψαν στο μυαλό την επιθυμία και την αγάπη της ιεροσύνης. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα πάνω στη γη. Τίποτα. Η ιεροσύνη, η ευλογία αυτή είναι τόσο μεγάλη, σαν να κατεβάζει ο παπάς σε κάθε λειτουργία όλο τον ουρανό στη γη. Ξέρετε πόσοι ιερείς συλλειτουργούν και τους βλέπουν αγγέλους και αγίους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι άγγελοι, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι άγιοι και να ενώνουν τον ουρανό με τη γη. Ήταν ένας ασκητής του Άγιον Όρος. Νομίζω ότι είναι και τον Άγιο Χριστόφορο τον Κασοκαλυβίτη, ο οποίος σε κάθε λειτουργία, μόλις έφτανε να εκτελέσει το μυστήριο, άνοιγε ο βράχος της σπηλιάς, άνοιγε
και έβλεπε να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν τα αγγελάκια και να γεμίζει η Αγία Τράπεζα και τόπος όλος από φως Θεού. Και κάποιες φορές όμως δεν άνοιγε. Πότε δεν άνοιγε? Όταν είχε κάτι με κάποιον άλλον μοναχό και τότε έτρεχε γύρω-γύρω στα κελιά, άφηνε τη λειτουργία για λίγο και έτρεχε στις καλύβες γύρω-γύρω να βάλει μετάνοια και να φιλήσει τα πόδια των μοναχών. Και όταν ξαναγύρισε και να ζητήσει συγγνώμη, και όταν ξαναγύρισε, έβλεπε διπλό και τριπλό τον ουρανό να κατεβαίνει και να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Αυτή την αγάπη και αυτή την ταπείνωση μας λέει και το σημερινό Ευαγγέλιο, ότι κερδίζει κάποιος τη Βασιλεία των Ουρανών. Ήταν, λέει, δύο άνθρωποι, ένας πάπλουτος που τα είχε όλα και ζούσε καλά, εφρενόμενος, κάθε μέρα λαμπρός. Να τρώει, να πίνει, να ζει, να έχει δόξα, να έχει πλούτη, κάθε μέρα. Και ένας άλλος, ο καημένος, ο Λάζαρος, ο φτωχαδάκος, ήταν τόσο φτωχός που περίμενε να φάει από ό,τι πέτασαν από τα τραπέζια τους οι πλούσιοι και είχε βγάλει τόσο πολύ αρρώστια στο σώμα του που είχε έλκη, σπηριά μεγάλα με πίο και πήγαινε, λέει, τα σκυλάκια και τα γλύφανε για να περάσουν. Έτσι ζούσε ο φτωχός και ήρθε, λέει, η ώρα να τελειώσει η ζωή. Και όταν πέθανε ο Λαζαράκος, κατέβηκαν οι άγγελοι και πήραν την ψυχή. Και όταν πέθανε ο πλούσιος, απλά ετάφη, τίποτα. Και βρέθηκε εκεί στην κόλαση, στο πύρτο εξώτερο, που το έχει τιμάσει ο διάβολος για τους αγγέλους του και για τους ανθρώπους που πάνε εκεί. Και βλέπει ο καημένος ο Λάζαρος από μακριά, από μακρόθεν, τον Αβραάμ και του λέει, «Πάτερ Αβραάμ, στείλε σε παρακαλώ τον Λαζαράκο να βάψει λίγο τα χέρια του στο κρύο, το δροσερό, το νερό και να έρθει, λέει, και να μου βάλει στη γλώσσα και στο στόμα, γιατί καίγεται από τη φωτιά». Και του λέει, «Δεν μπορεί, χάσμα μέγα εστήριχτε, έχει στηριχθεί τεράστιο χάσμα ανάμεσα στον παράδεισο και στην κόλαση». Και του ζητάει να τον στείλει το Λάζαρο τότε στους φίλους του, στα αδέρφια του, στα παιδιά του, στους δικούς του ανθρώπους. Και του λέει απλά ο Αβραάμ, «Δεν χρειάζεται», λέει, «έχω τους προφήτες». «Α, δεν πρόκειται», λέει, «να τους ακούσουν τους προφήτες. Μα μόνο να αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς». Και τότε αυτή είναι η αλήθεια η μεγάλη. Και να αναστηθεί από τους νεκρούς, κανένας δεν θα ακούσει κανένα, αν δεν έχει διάθεση να ακούσει τους προφήτες του, τους ιερείς, τους διδασκάλους. Γι' αυτό μιλάμε κάθε Κυριακή, για να μας ακούσετε. Να ακούσετε εσείς, να τα ακούσουμε κι εμείς όμως. Και για μας τα λέει ο κάθε παπάς. Πρώτα για μας. Να τα ακούσουμε και να τα εφαρμόσουμε. Ποια είναι αυτά, τι μικρό και εύκολο μάθημα μας έχει βάλει ο Θεός. Και ο Χριστός μας, αφού ξαναήρθε στη γη, ευκολάκι, λένε τα παιδιά, όταν είναι εύκολο το διαγώνισμα, ευκολάκι. Λίγη ταπείνωση, πολύ αγάπη, λίγη υπομονή, λίγη προσευχούλα και τότε εύκολα θα τα κερδίσουμε, αλλά χωρίς αγάπη, χωρίς ταπείνωση, χωρίς προσευχούλα, τίποτε δεν θα κερδίσουμε.
Άντε λοιπόν, άντε μωρέ, άντε, 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 άντε. Μη μένουμε με την τηλεόραση, δεν κερδίζουμε παράδεισο. Ούτε και με όλα αυτά τα χαζά, τα φανατικά που διαβάζετε στο ίντερνετ κερδίζετε παράδεισο. Από σήμερα θέλω κάτι, όλοι μας. Θα διαβάζουμε τη ζωή του Αγίου της ημέρας και ένα κομματάκι από την Αγία Γραφή, πάρτε την μωρέ με τη σειρά. Σε ένα χρόνο τελειώνεται όλη την Αγία Γραφή αν την πάρετε με τη σειρά. Και αγάπη, 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 αγάπη. Όλα τα άλλα σας τα χαρίζω. Αυτή τη εβδομάδα λίγο θα μ' αφήσετε να ετοιμάσω τη χειροτονία. Θέλω να πω τη βοήθεια, γιατί ο ναός ανακαινίστηκε και πρέπει να ξανά τοποθετηθούν όλα. Και θα ξαναείμαστε από την άλλη εβδομάδα κανονικά εδώ μέχρι τα Χριστούγεννα. Όποιος θέλει για εξομολόγηση τώρα να μείνει. Αλλά θα είστε όμως σύντομοι, γιατί περιμένουν όλοι και έξω κάνει κρύο. 5 βαθμούς μου το είπαν έχει. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να σας πω χιλιά ευχαριστώ που τηρείτε τα μέτρα και βάζετε τη μάσκα. Πολύ σας αγαπάω και πολύ σας ευχαριστώ. Και αυτές τις μέρες λίγο παραπάνω να τα τηρήσουμε, γιατί βλέπετε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν πάνε καλά. Και γύρω μου 2-3 φίλοι και γνωστοί φύγαν από τη ζωή και με πόνεσαν πολύ, γιατί ήταν από αυτούς που δεν τα πίστευαν, αλλά τα πιστεύεις, δεν τα πιστεύεις. Άμα σου έρθει, αυτό δεν σε ρωτά. Με θέλεις να έρθω, δεν με θέλεις, δεν έρχομαι. Προσοχή λοιπόν και προσευχή. Να είστε καλά. Μιχαλάκη, άνοιξε λίγο τα πράγματα.